άγνωστα αποτελεί τμήμα της προσδομένης επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Στο τμήμα αυτό ο Άγιος Απόστολος υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην πίστη και τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Ούγαρ έστι διαστολή Ιουδαίωτε και Έλληνος, ο γάρ αυτός Κύριος πάντων, πλουτών εις πάντας τους επικαλουμένους αυτών. Δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε Ιουδαίο και Έλληνα, διότι ο ίδιος ο Κύριος είναι Κύριος όλων, όχι μόνο Κύριος των Ιουδαίων, αλλά και Κύριος των Εθνικών. Και ο Κύριος αυτός είναι πλούσιος η αγαθότητα και έλεος για όλους, ώστε να παρέχει άφθονα τις δωρεές της σωτηρίας σε εκείνους που τον επικαλούνται. Ο Θεός δεν κάνει μεροληψίες και διακρίσεις, ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός. Δέχεται κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την καταγωγή, την κοινωνική τάξη ή τη μόρφωσή του. Τι και αν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν τελώνης και είχε αδικήσει πλήθος ανθρώπων με τις εισπράξεις υπέρογκων φόρων, ο Κύριος, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωτήνε, τον κάλεσε να γίνει ένας από τους 12 μαθητές του. Έτσι, ο πρώην τελώνης Λεβής μετενόησε και έγινε ο γνωστός Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και το Ευαγγέλιο που έγραψε, αν και το απευθύνει κυρίως στους Ιουδαίους, το επισφραγίζει με τον λόγο του Κυρίου που δηλώνει την παγκοσμιότητα του Ευαγγελικού μηνύματος. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι για να δικαιωθούν και να σωθούν οι άνθρωποι πρέπει να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου. Αλλά πώς θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίον δεν πίστεψαν και πώς θα πιστέψουν σε εκείνον τον οποίο δεν άκουσαν να κηρύτεται και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει κάποιος που να κηρύττει, πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει, δηλαδή πώς θα φέρουν εις πέρα στην διακονία του κηρύγματος εάν δεν τους αποστείλει ο Θεός για τη διακονία αυτή. Πράγματι ο Κύριος είναι αυτός που αναθέτει σε ορισμένους ανθρώπους την ειδική αποστολή να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου του. Αυτός ξεχώρισε τους μαθητές του και τους κάλεσε να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Αυτός κάλεσε τον Ματθαίο να τον ακολουθήσει. Αυτός συνεχίζει μέσα στην Εκκλησία του να καλεί ψυχές να αφιερώσουν τη ζωή τους στο έργο του κηρύγματος και της ιεραποστολής. Και έχει τόση μεγάλη ανάγκη η εποχή μας από τέτοιες κλήσεις. Υπάρχουν πολλοί καλοδιάθετοι άνθρωποι που περιμένουν να ακούσουν λόγο Θεού, να κατηχηθούν στην ορθή πίστη και ζωή. Όπως είπε ο Κύριος, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Ας παρακαλούμε λοιπόν θερμά τον Κύριο του θερισμού, καθώς εκείνος μας προέτρεψε να βγάλει και να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του, να αναδεικνύει αξίους επισκόπους και ιερείς, διδασκάλους και κατηχητές, άνδρες και γυναίκες που θα αφιερώνουν τη ζωή τους στα έργα της Ιεραποστολής για τη σωτηρία πολλών ψυχών και τη δόξα του Θεού. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η άγνοια για την οποία ίσως έχουμε ευθύνη. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί αναπολόγητους τους Ιουδαίους, διότι όλοι είχαν ευκαιρία να ακούσουν και να δεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά όμως ού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Και ο λόγος που δεν δέχθηκαν το Ευαγγέλιο δεν ήταν ότι δεν το άκουσαν, αφού εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Η φωνή των κηρύκων του Ευαγγελίου αντίχησε σε όλη τη γη και οι λόγοι τους ακούστηκαν στα πέρατα της οικουμένης. Ο λόγος που δεν το δέχτηκαν ήταν η αδιαφορία τους. Μετά την Πεντηκοστή, οι Άγιοι Απόστολοι
πλημμυρισμένοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ακολουθώντας τη ρητή εντολή του Κυρίου, ταξίδεψαν στις εσκατιές της γης για να διδάξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ξεκινώντας από την Παλαιστίνη, σύμφωνα με την παράδοση, επεξέτεινε στη συνέχεια την ιεραποστολική δράση του προς τους Πάρθους και τους Αιθίωπες. Σήμερα που το Ευαγγέλιο διαδίδεται και στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της γης και τα σύγχρονα μέσα δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε άνθρωπο να ακούσει Λόγο Θεού, είμαστε πράγματι αδικαιολόγητοι αν παραμένουμε στην άγνοια ως προς τα θέματα πίστεως και ζωής της Εκκλησίας. Πολύ περισσότερο είμαστε ένοχοι αν μας προσφέρονται ευκαιρίες πνευματικής οικοδομής και εμείς αδιαφορούμε για αυτές. Είναι ανάγκη να επιμεληθούμε το έργο του πνευματικού μας καταρτισμού, διότι αφορά στο πλέον σημαντικό ζήτημα της ζωής μας, στη σωτηρία μας. Αμήν.